Παιδιά καλημέρα, είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα και για να αλλάξεις ριζικά πρέπει να ξεπεράσεις τον παλιό σου εαυτό, να ξεπεράσεις αυτό που δημιούργησες στο παρελθόν, γιατί όλα τα έχουμε δημιουργήσει εμείς, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Το βασικό είναι να αποφασίσουμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε. Και από εκεί και πέρα να αρχίσουμε να εξελισσόμαστε. Η εξέλιξη συμβαίνει καθημερινά στη ζωή μας. Δεν είναι ότι σήμερα θα εξελιχθώ και αύριο θα αφήσω την εξέλιξη. Δεν μπορώ να τα παρατήσω. Δεν δουλεύει έτσι. Δεν δουλεύει έτσι το μοντέλο της εξέλιξης, το μοντέλο της εσωτερικής ακτινοβολίας της καρδιάς. Γιατί όταν θα αρχίσω να εξελίσσομαι θα δω πάρα πολύ γρήγορα αποτελέσματα στο συναισθηματικό μου κομμάτι. Δεν θα με ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι άνθρωποι, δεν θα με ενδιαφέρει πώς μιλάνε για μένα. Θα ξεπερνάω τις καταστάσεις πολύ πιο εύκολα, χωρίς να ζορίζομαι. Θα βλέπω ότι οι άνθρωποι πλέον δεν θα έχουν επιρροή επάνω μου, δεν θα είμαι πλέον το θύμα της ζωής και δεν θα με καθοδηγούν και θα με διαχειρίζονται όπως θέλουν οι άλλοι. Θα διαχειρίζομαι εγώ όπως θέλω τον εαυτό μου, γιατί εγώ είμαι ο δημιουργός της δημιουργίας. Εγώ είμαι ο διαχειριστής της ζωής. Εγώ είμαι ο διαχειριστής της υγείας μου, της ευτυχίας μου, της οικονομίας μου. Τα πάντα τα διαχειρίζομαι εγώ. Όταν γίνω συνειδητός. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνειδητότητά τους. Είναι για την διεύρυνση της συνειδητότητας στον πλανήτη, παιδιά. Είναι για την διεύρυνση της συνειδητότητας των ανθρώπων. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στον πλανήτη. Είναι για την διεύρυνση της αγάπης στους ανθρώπους. Ακτινοβολήστε αγάπη. Όταν θα ακτινοβολήσετε αγάπη πραγματική, αληθινή και αγαπήσετε τον εαυτό σας πραγματικά και αληθινά, δεν θα έχετε ανάγκη τίποτα στη ζωή. Ο Θεός έχει ανάγκη κάτι? Όχι, δεν έχει ανάγκη τίποτα. Γιατί δεν έχει ανάγκη τίποτα ο Θεός και κανένα? Γιατί ακτινοβολεί αγάπη, γιατί είναι αγάπη. Είμαστε αγάπη. Είμαστε φτιαγμένοι από αυτή την υψηλή συνειδησιακή κατάσταση, από το φως και την αγάπη. Πόσο εξαιρετικό να το γνωρίζουμε αυτό και να το βάλουμε στη ζωή μας καθημερινά. Και μην αφήνουμε ούτε μια μέρα να περάσει χωρίς να ακτινοβολούμε αγάπη. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα. Η μεγάλη αλλαγή που βλέπει εσωτερικά ο κάθε άνθρωπος. Η εξέλιξη είναι σε ένα πάρα πολύ έντονο σημείο αυτή τη στιγμή. Με πάρα πολλά παιδιά που μιλάω, μου λένε τώρα ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον εαυτό μου, πριν από 2 μήνες ξεκίνησα να βλέπω τα βιντεάκια, πριν από 2 μήνες ξεκίνησα να κάνω διαλογισμό. Δεν είναι τυχαίο που συμβαίνει αυτή η αφυπνιστική επανάσταση ή μάλλον επανάσταση αφύπνισης. Πείτε το όπως θέλετε. Αυτή η εσωτερική επανάσταση αναζήτησης. Δεν είναι τυχαίο που συμβαίνει αυτή εδώ τη στιγμή, παιδιά. Δεν είναι τυχαίο που αυτό που πέρασε και που περνάει αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα με αυτόν τον ιό. Όλα γίνονται για κάποιο σκοπό και στο σωστό χρόνο πάντα. Και δεν υπάρχουν συμπτώσεις. Πολλοί άνθρωποι έχουν αρχίσει και ασχολούνται με τον εαυτό τους. Έχουν αρχίσει και ανοίγουν το πεδίο της καρδιάς. Το πεδίο της ομορφιάς μέσα τους. Η συνειδητότητα έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Και είναι η συνειδητότητα της νέας εποχής. Είναι η συνειδητότητα της νέας ζωής. Είναι η συνειδητότητα της νέας ζωής του ανθρώπου. Η προσωπική μου συνειδητότητα. Και μετά και η συλλογική συνειδητότητα η οποία διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή, η οποία βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και ενώνει αυτό το δίκτυο της ανθρωπότητας. Γίνεται ένας μαγνήτης ο οποίος αρχίσει και απλώνεται και μετά αυτός ο μαγνήτης αρχίζει και ενώνει τα δίκτυα. Ενώνει τα δίκτυα της ανθρωπότητας. Ενώνει τα δίκτυα των ψυχών. Γιατί όλοι είμαστε συνδεδεμένοι. Απλά πολλοί άνθρωποι το ξεχάσαμε και πολλοί άνθρωποι τώρα αυτή τη στιγμή το θυμόμαστε ξανά και πάμε από την αρχή να φτιάξουμε. Γιατί πρέπει να πας από την αρχή να φτιάξεις, παιδιά. Πρέπει να έρθει το χάος για να φτιάξεις από την αρχή και να χτίσεις αυτό το καινούριο.
αυτό το μαγικό. Γιατί η μαγεία, η ομορφιά είναι μέσα μας. Και κάθε μέρα χαίρομαι που είμαι στη Γαία. Χαίρομαι που ζω σε αυτόν τον πλανήτη. Χαίρομαι, αγαπάω τη ζωή. Αγαπάω την ομορφιά της ζωής. Και θέλω να χτίζω όμορφα πράγματα. Είμαι ευγνώμων κάθε μέρα για τη ζωή την οποία ζω. Είμαι ευγνώμων κάθε μέρα για τον ήλιο. Έτσι, τα λέω όλα αυτά γιατί έτσι πρέπει να είναι η ζωή. Και είμαι τόσο χαρούμενος που είμαι εδώ αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή στη Γαία. Και αποτελώ κι εγώ ένα μικρό κομμάτι της εξέλιξης της ανθρωπότητας, της εξέλιξης της Γαίας. Και όλοι είμαστε σημαντικοί. Δεν υπάρχει κάποιος που να είναι ασήμαντος σε αυτό που συμβαίνει, παιδιά, τώρα στην ανθρωπότητα. Όλοι είμαστε σημαντικοί και πρέπει να δουλέψουμε εσωτερικά για αυτό. Όχι να δουλέψουμε, να πηγαίνουμε στις δουλειές μας και να δουλειά σπίτι, σπίτι δουλειά. Να δουλέψουμε εσωτερικά, ατομικά και μετά και με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Γι' αυτό θα δείτε ότι θα αρχίσουν να αυξάνονται οι δράσεις της συνειδητότητας, θα αρχίσουν να αυξάνονται οι δράσεις του εσωτερισμού, θα αρχίσουν να αυξάνονται οι δράσεις της πνευματικότητας. Ο κόσμος θα ασχολείται με τον εαυτό του ακόμα περισσότερο. Θα περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο συνειδητότητας, το οποίο θα δείτε πώς θα εξελιχθεί σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά πρέπει να αφήσω τον παλιό εαυτό, πρέπει να αφήσω το τέρας. Το τέρας, εγώ θα το πω. Το τέρας, το οποίο υπάρχει μέσα μου. Πρέπει να το αποδεχτώ και να το αφήσω πίσω μου. Να αφήσω αυτόν τον χαρακτήρα τον παλιό που δεν μου προσφέρει κάτι. Δεν έχει κάτι να προσφέρει. Τελείωσε, πάει. Πάπαλο. Νέος, καινούριος. Ο νέος Γιώργος. Ο νέος Κώστας, η νέα Μαρία, η νέα Έλενα. Η νέα ανθρωπότητα. Ο νέος σούπερ άνθρωπος, θα τον πω. Σούπερ άνθρωπος ή υπερ άνθρωπος. Ο νέος. Γιατί πλέον με τέτοια γνώση, η οποία έρχεται καταιγιστική αυτή τη στιγμή στο σύμπαν, από το σύμπαν προς τη Γαία. Ο Θεός μας στέλνει τη γνώση του με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, παιδιά. Η γνώση είναι παντού και διαδίδεται σε όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Είμαστε 8 δισεκατομμύρια στον πλανήτη και είμαστε όλοι συνδεδεμένοι με το ίντερνετ. Και η γνώση υπάρχει παντού. Τώρα είναι στον καθένα πώς θα εκμεταλλευτεί αυτή τη γνώση. Πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή τη γνώση η οποία έρχεται, διαχέεται αυτή τη στιγμή. Πόσο σημαντικό είναι. Και εγώ σας συνδέομαι με την αγάπη μου, σας στέλνω την αγάπη μου. Σας ευχαριστώ. Είναι πόσο σημαντικό είναι να αυτή τη γνώση να την κάνουμε κτήμα μας και μετά να την βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Με τους διαλογισμούς, με τις συμπεριφορές μας, με το να γίνουμε καλύτεροι στα συναισθήματά μας, να αισθανόμαστε όμορφα. Να ξυπνάω το πρωί, θα πω κάτι ωραίο και να πω τι όμορφη που είναι, τι καταπληκτική που είναι η ζωή και να χαίρομαι. Χαίρομαι που ακούω αυτό το πουλάκι τώρα, που ακούω ένα πουλάκι, είναι έξω ένα πουλάκι. Πόσο υπέροχο, πόσο μαγικό. Κοιτάξτε, όταν διαμορφώσω αυτές τις λέξεις, τις λέω καθημερινά, τις εκφράζω και χαίρομαι. Κοιτάξτε, χαίρομαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, χαίρομαι, αναβλύζει η χαρά και δονείται όλο μου το σώμα. Δημιουργώ μια άλλη συναισθηματική κατάσταση. Δημιουργώ μια άλλη συνειδησιακή κατάσταση. Αισθάνομαι όμορφα. Και όταν δουλεύω με τον εαυτό μου καθημερινά και με το συναίσθημά μου, ο νόμος της έλξης ελκύει τα πάντα. Μαγνητίζει τα πάντα ο νόμος της έλξης σε μένα, γιατί εγώ είμαι η δόνηση. Η δόνηση προηγείται του νόμου της έλξης. Το συναίσθημα προηγείται του νόμου της έλξης. Και εγώ είμαι το συναίσθημα, εγώ είμαι η δόνηση, παιδιά. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό να το γνωρίζω και να το εκπέμπω από μέσα μου και να το βλέπουν και οι άλλοι άνθρωποι. Να το βλέπουν και να το λαμβάνουν. Και να σου λένε, τι έγινε ρε Γιώργο, τι έχεις κάνει. Θέλω κι εγώ. Αυτή είναι η επιτυχία, παιδιά, της εξέλιξης του. Είναι μία από τις επιτυχίες, μάλλον, της εξέλιξης του εαυτού. Ότι θα σε δουν έτσι άλλοι άνθρωποι και θα θέλουν και αυτοί να γίνουν έτσι. Πες μας το μυστικό. Το μυστικό είναι μέσα μας, παιδιά. Γιατί ο Θεός είναι μέσα μας. Και ο Θεός καθημερινά, όπως έχουμε πει, σε παίρνει από το χεράκι και σου λέει πάμε μαζί να δουλέψουμε, να φτιάξουμε αυτή την ημέρα. Και όπως είπα και το πρωί, ανέβασα ένα post. Δεν υπάρχουν καλές και κακές μέρες. Υπάρχουν μόνο μέρες δημιουργίας. Εγώ δημιουργώ.
Είμαι ο δημιουργός της δημιουργίας και συνδημιουργώ καθημερινά. Μαγνητίζω καθημερινά. Είμαι ένας τεράστιος μαγνήτης. Ένας τεράστιος μαγνήτης. Και όταν ανοίξει αυτό το πεδίο του μαγνήτη, απίστευτα πράγματα έρχονται στη ζωή μου. Απίστευτα πράγματα. Μαγικά. Σας παρακαλώ, δουλέψτε, κάντε το παιδιά, δουλέψτε με τον εαυτό σας και θα δείτε πώς θα αλλάξει τη ζωή σας μέσα σε μερικές μέρες ήδη θα βλέπετε αποτελέσματα και μετά από λίγο καιρό τα αποτελέσματα αυτά θα είναι μαγικά. Θα λέτε, τι έφτιαξα πάλι, τι δημιούργησα, Θεέ μου, πώς δημιουργώ, πώς το κάνω αυτό. Και μόλις καταλάβεις ότι εσύ δημιουργείς, ότι εσύ φτιάχνεις κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, εκεί έρχεται η τεράστια αλλαγή. Εκεί έρχεται η μεγάλη αλλαγή. Και θέλεις κάθε μέρα να δουλεύεις με τον εαυτό σου, το έχεις πάρει απόφαση. Έχεις πάρει απόφαση ότι κάθε μέρα εσύ θα δημιουργήσεις τις μέρες σου. Καμία μέρα δεν πρέπει να την αφήνουμε στην τύχη. Όλες μέρες πρέπει να είναι μέρες δημιουργίας. Όλες μέρες πρέπει να είναι μέρες διαχείρισης. Διαχειρίζομαι όπως θέλω εγώ τη ζωή, διαχειρίζομαι έτσι όπως θέλω εγώ τον εαυτό μου. Όμορφα, απαλά, ευγενικά, βελούδινα, έτσι όπως μου αξίζει. Γιατί όλες αυτές οι ποιότητες είναι μέσα μου. Το έξω δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μέσα τι γίνεται. Μέσα πώς πάει. Μπορεί απ' έξω να λάμπω, να είμαι χρυσός, αλλά από μέσα να είμαι μαύρος. Δεν περπατάει έτσι. Και το απ' έξω που είναι χρυσός θα μαυρίσει και αυτό. Παιδιά, αν μέσα δεν είμαι χρυσός. Για να κτηνοβολήσω χρυσό προς τα έξω. Για να κτηνοβολήσω αγάπη, να κτηνοβολήσω χαρά. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χαρούμενος εξωτερικά, αλλά μέσα του είναι λυπημένος. Αυτός ο άνθρωπος. Τον βλέπεις έξω όπως είναι και μέσα του είναι λυπημένος, θα μαυρίσει και το έξω και το μέσα και τα δύο. Πρέπει να χαρείς από μέσα για να χαρείς και απ' έξω. Να σε αγάπη από μέσα για να σε αγάπη και απ' έξω. Δουλέψτε κάθε μέρα με τον νόμο της έλξης συνειδητά. Και μόλις αρχίσετε να δουλεύετε με τον νόμο της έλξης, με τον νόμο του συναισθήματος, με τον νόμο της δόνησης, στην αρχή θα είναι λίγο δύσκολο, γιατί θα υπάρχει μια αντίσταση από τον προηγούμενο εαυτό, η οποία θα με κρατάει στα παλαιά μοτίβα. Αλλά μόλις αρχίσω και δουλεύω καθημερινά με τον εαυτό μου, θα δείτε ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να φεύγει αυτή η αντίσταση. Αυτή η προσκόλληση που έχω στα πράγματα. Γιατί εγκαθιστώ ένα καινούριο πρόγραμμα. Καθιστώ το καινούριο πρόγραμμα της αγάπης, της ευτυχίας, της ομορφιάς, της χαράς. Και είναι ο καινούριος με αυτός και δεν θα χρειάζεται να κάνω κάτι. Απλά θα είμαι. Απλά είμαι αυτός. Είμαι ο καινούριος, ο Γιώργος. Παιδιά, 23 Μαΐου, την επόμενη Κυριακή δηλαδή, στις 10 το πρωί, μπείτε να δείτε πληροφορίες, έχω στο Facebook, έχω και στο Instagram. Ξεκινάμε εκδηλώσεις συνειδητότητας, πνευματικότητας, αυτογνωσίας. Έτσι θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις σε αυτό το χώρο. Athenian Hall, Αλεοφόρο Αμφιθέας 61, στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε να δείτε, θα είμαι ομιλητής και είμαι ευγνώμων, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Ελένη πάρα πολύ. Θα είμαι ομιλητής και θα μιλήσω για τη συνειδητότητα της νέας εποχής, ένα εξαιρετικό θέμα. Θα πούμε πάρα πολλά πραγματάκια. Επίσης θα γνωριστούμε από κοντά. Θα έρθουμε σε επαφή μετά από πολύ καιρό. Συνεδρία συνειδητότητας μαζί μου για να ενεργοποιήσουμε τη συνειδητότητα. Μάλλον όχι να την ενεργοποιήσουμε, να την εξελίξουμε τη συνειδητότητά μας, να εξελίξουμε τη ζωή μας, να εξελιχθούμε εσωτερικά, παιδιά. Μαζί μου, στείλτε μου μήνυμα για να κάνουμε συνεδρία. Επίσης, φτιάχνω προγραμματισμούς για οποιοδήποτε θέμα στη ζωή της σας θέλετε να δουλέψετε και να εξελιχθείτε. Έτσι, στείλτε μου και εκεί το μήνυμά σας. Αν σας άρεσε τα βιντεάκια μου, like and subscribe στο κανάλι μου. Στο YouTube, ενεργοποιήστε το καμπανάκι για να σας στέλνει το YouTube, ανεβάζω κάθε μέρα βιντεάκια. Είναι όμορφα τα βιντεάκια, είναι χρήσιμα και σας ευχαριστώ που μου λέτε τα όμορφα σας λόγια. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, για τα μηνύματά σας καθημερινά. Είστε καταπληκτικοί παιδιά, είστε υπέροχοι. Βρείτε με στο Facebook George Condis, βρείτε με στο Instagram Condis George Athens, βρείτε με στο Facebook ξανά ομάδα συνειδησιακής εξέλιξης. Βρείτε με στο Facebook ξανά, έχω άλλη μια ομάδα George Condis που έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα. Σχολιάστε κάτω από το βιντεάκι. Την καλησπέρα σας, την αγάπη σας, την ομορφιά σας, τη χαρά σας. Έτσι. Χαρούμενοι να είμαστε, χαρούμενη μέρα, χαρούμενη Κυριακή, χαρούμενη ζωή, χαρούμενη από μέσα. Να ακτινοβολεί η αγάπη από μέσα. Η χαρά, η ομορφιά. Από μέσα για εμάς και μετά εμείς στον υπόλοιπο κόσμο.
Σας αγαπάω. Είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί. Σας στέλνω την αγάπη μου μέσα από την καρδιά μου, παιδιά. Είστε καταπληκτικοί. Να είμαστε, παιδιά. Καλημέρα.